σήμερα. Γιατί δεν τα καταφέρατε. Τα σχόλια σου γενικά για το παιχνίδι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αρχίσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Νομίζω ότι ελέγχαμε εμείς το ρυθμό του παιχνιδιού. Είμαστε εμείς η ομάδα που κάναμε τις πρώτες ευκαιρίες στο παιχνίδι και σημαντικές. Αλλά εντάξει, κάπου με δικά μας λάθη κάπου ήρθε το πρώτο γκολ και νομίζω ότι μας τύχησε αρκετά που προηγήθηκε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τώρα μετά μπαίνοντας στο δεύτερο μήχρονο κατάφερε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να πετύχει το δεύτερο γκολ πάρα από δικό μας λάθος. Εγώ όμως νιώθω περήφανο για αυτή την ομάδα, διότι δείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και νομίζω ότι παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο και πραγματικά νιώθω περήφανος, το ξαναλέω, διότι αυτή η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έχει μέλλον, είμαι βέβαιος για την ομάδα και νομίζω και όλος ο φίλος του κόσμου έχει καταλάβει ότι η ΑΕΚ έχει ανέβει επίπεδο και θα είναι στα ψηλά σκαλοπάτια του ποδοσφαίρου για το μέλλον. Βέβαια, εντάξει, αυτά θέλουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο και αυτά πρέπει να συμβαίνουν σε κάθε αγώνα, νομίζω, διότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πρέπει να βλέπουμε σε γιορτή και να πω για συγχαρητήρια στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που μας συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και εντάξει, συγχαρητήρια στον οπαδό του ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα πρέπει να την επόμενη μέρα. Τώρα νομίζω έχουν κρυθεί όλα. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια να παίξουμε, θα παίξουμε για το μετέβουμε η χρονιά και κάνουμε. Σοβαρά εσένα, την ΑΕΚ. Εντάξει, εγώ δεν γιώνεται στο πόλεμο μου, δεν ξέρω από τι θα κάνω. Δεν εξαρτάται από μένα. Και γενικά, ένα σχόλιο για τους φίλους της ΑΕΚ που ήρθαν στη Λευκοσία. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας όλη τη χρονιά. Τους ευχαριστήσουμε, ξέρουμε ότι τους πληγώσαμε σήμερα. Αλλά όπως είπα και πριν, ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να νιώθει περήφανος για την ομάδα, διότι αυτή η ομάδα, όπως έχω πριν, τα τελευταία δύο χρόνια έχει δείξει ότι έχει ανέβει επίπεδο και το μόνο που πρέπει να νιώθουν είναι περηφάνεια για την ομάδα.